Ιστορικής σημασίας είναι η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποιούν την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας. Μετά από 11 χρόνια λειτουργίας των φορέων και εργασίας που παρέχει το σύνολο του επιστημονικού και φυλακτικού προσωπικού, η σημερινή είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση για τους ίδιους. Αφορμή και αιτία οι προβλέψεις του σχεδίου νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το καθεστώς λειτουργίας των φορέων, που εκτός από τις ρυθμίσεις και προτάσεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες, περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με το εργασιακό τους μέλλον. Προτάσεις που απέχουν όμως από τη μία κατά πολύ από τις δεσμεύσεις της σημερινής πολιτικής ηγεσίας και που από την άλλη δημιουργούν ένα νέο προβληματικό καθεστώς απόλυτα ανησυχητικό για τους εργαζόμενους. Για πρώτη φορά, άλλωστε, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων, Μιχάλης Βάκας, δεν δίνεται καν η παράταση των συμβάσεών τους για ένα έτος, αλλά προτείνεται η υπογραφή μιας οκτάμηνης σύμβασης για τη μετάβαση στη συνέχεια σε ένα ασαφές και απροσδιόριστο καθεστώς εργασίας. Φορά μετά από 11 χρόνια που κατεβαίνουμε σε απεργία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον βαθμό της αγανάκτησης όλων των συναδέλφων. Αυτό είναι μία πρώτη αντίδραση μόνο απέναντι στις ρυθμίσεις του υποσυζήτηση νομοσχεδίου, το οποίο αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την εισαγωγή του στη Βουλή για την περαιτέρω επεξεργασία στις επιτροπές, τότε θα επανεξετάσουμε και πιθανώς θα αποφασίσουμε στα συλλογικά μας όργανα και άλλες μορφές κινητοποίησης, σίγουρα αρκετά πιο δυναμικές. Είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Το παράδειγμά μας τόσα χρόνια το έχει δείξει αυτό και η πορεία μας, αλλά πραγματικά αναγκαζόμαστε, δεν έχουμε άλλη λύση πέρα από την έντονη και μαζική διεκδίκηση των δίκαιων, θεωρώ, και κατά κοινή ομολογία αιτημάτων μας. Δεν υπήρχε καμία επαφή. Εμείς, παρά τις επισημάνσεις και τα σχόλια που καταθέσαμε και εμείς στη διαβούλευση, παράλληλα στείλαμε και ένα έγγραφο στους αρμόδιους υπουργούς, με το οποίο καταλήγουμε στο νέο, για τέταρτη φορά φέτος, έτοιμά μας για μια συνάντηση, ώστε να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό ακόμα και αυτή τη στιγμή, γιατί τότε δεν έχουμε λάβει καμία απολύτως απάντηση. Τα σχόλια στη διαβούλευση, όπως είπατε, από όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι αρνητικά ως προς το νομοσχέδιο και όχι μόνο, θα έλεγα, ως προς τις ρυθμίσεις για το εργασιακό μέλλον το δικό μας φορείς διαχείρισης, αλλά και ως προς γενικότερα το πόσο σοβαρό, ας το πούμε έτσι, είναι αυτό το νομοσχέδιο, το πόσο φτωχό είναι αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε και δεν ρυθμίζει στην ουσία το θέμα επαρκώς. Εμείς, όντας απογοητευμένοι πια από αυτό το οποίο μας συμβαίνει και θεωρώντας ότι το Υπουργείο μας εμπέζει τόσα χρόνια, οι τοπικοί εδώ πέρα βουλευτές είναι ενημερωμένοι όχι τους τελευταίους μήνες, όπως είπατε, αλλά τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα και πριν γίνουν κυβέρνηση, τότε που όλα φαινόταν δίκαια τα αιτήματα και όλα ήταν να επιληθούν. Εν τούτης, έστω και την ίστη στιγμή, ξαναλέω, αναμένουμε να συγκινηθούν, αναμένουμε να σκύψουν στο πρόβλημά μας, αλλά δεν θέλουμε απλά την κατανόηση, δεν θέλουμε απλά τη στήριξη την αόριστη, θέλουμε πραγματική και ουσιαστική βοήθεια, ώστε τουλάχιστον να επιτύχουμε το μίνιμουμ των αιτημάτων μας, το οποίο είναι μια ομαλή παράταση μέσα στο 2018. Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει αν πρόκειται περί σκοπιμότητας ή πρόκειται περί ανικανότητας να το καταλάβουν. Η μαζικότητα των σχολείων προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να τους προβληματίσει. Τώρα, για ποιο λόγο παραμένουν στις θέσεις τους αμετακίνητοι, για ποιο λόγο δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα παραπέρα και να δούνε ότι οι ρυθμίσεις τους είναι έολες, δεν στέκουν νομικά σε καμία περίπτωση και άμεσα θα βγει πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα εμείς θα το πληρώσουμε σε ό,τι αφορά το εργασιακό μας και τη ζωή μας, γιατί αυτό κρίνουν. Τέλος πάντων, θα το πληρώσουν πολιτικά. Έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένουν. Κάποια νομική τεκμηρίωση ή κάποια νομική απάντηση στην πρόταση που καταθέσαμε εμείς δεν έχουμε.